Κάθε κοδόνι έχει την ονομασία του, τον ήχο του και οι βοστοί μπορούν να γνωρίζουν τα δικά τους τα ζώα, ακόμα και αν είναι μπλεγμένα με άλλα, από τον ήχο του κουδουνιού. Το κουδούνι λοιπόν για αυτούς είναι ένα ιερό στοιχείο, ένα εργαλείο ιερό και προτιμούν να χάσουν χρήματα πολλά παρά ένα κουδούνι. Δεν είναι τυχαίο. Τώρα, τις απόκριες που η φύση αρχίζει σιγά σιγά να ξυπνάει και η άνοιξη να υπόσχεται γη στα ζώα και τροφή, οι βοσκοί βγάζουν τα κουδούνια τους, τα ξετινάζουν, τα χτυπούν για να διώξουν τα μαγικά και τα κακά πνεύματα, θα τα φορέσουν στα ζώα τους και θα ανοιχτούν πάνω στη φύση να βοσκήσουν για να μας παράξουν τον ωραίο αυτό καρπό της γης που είπαμε και τον αγνοτροπικό, τα τυριά, τα γάλατα, τα κρέατα. Τα κοπέλια αυτά της Νάξου, τα φιλοτιτάκια της ορεινής Νάξου, αυτοί οι λεβέντες, ήρθαν από κάτω γιατί η άλλη ομάδα, η μεγάλη ομάδα τους, έχει κάτω στο χωριό μας μεγάλο πανηγύρι τώρα τζικνοπέμπτη, γι' αυτό δεν μπορούσαν να ανεβούν και άλλοι πολλοί. Το βάρος των κουδουνιών είναι πολύ μεγάλο. Η αντοχή των παιδιών θαυμαστεί. Οφείλουμε λοιπόν να πούμε ότι ο Σύλλογος των Φιλοτητών Νάξου που εδρεύει εδώ στην Αθήνα σας στέλνει τους χαιρετισμούς του εδώ στην Αθήνα, την πυκνοκατοικημένη, την πολυπίκυλη, όπου από όλη την επαρχία όλοι βάζουν το λιθαράκι τους και εμείς οι Αιγαιοπελαγίτες το δικό μας. Να αγαπάτε το Αιγαίο μας, γιατί το Αιγαίο είναι αυτό που δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή με τις προκλήσεις από εδώ και από εκεί.